Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα η οποία ενδείκνυται για συγκρίσεις, όμως και για ουσιαστικό διάλογο πάνω στα ζητήματα της οικονομίας. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω με μια παρατήρηση, δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Είμαι από το 2009 σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κοντά στα 10 χρόνια, παρακολουθώ από παιδί τη Βουλή. Ειλικρινά μένω άναυδος, δεν έχω ξαναδεί ποτέ παρόμοια συμπεριφορά, όχι αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πολιτικού αρχηγού, να απευθύνεται με αυτό το ιταμό και αυταρχικό ύφος απέναντι σε εκλεγμένους βουλευτές. Και μάλιστα, σας παρακαλώ, Σας παρακαλώ, κύριε Καράγλου, μην διακόπτετε. Και μάλιστα, χωρίς να υπάρχει. Μην διακόπτετε. Κύριε Μητσοτάκη, θα ακούσετε με ψυχραιμία. Έχετε νεύρα, θα ακούσετε το σχόλιο μου. Είμαι πολύ ήρεμος. Έχετε πολλά νεύρα το τελευταίο διάστημα, είναι λογικό. Αλλά θα ακούσετε το σχόλιο μου. Μια συμπεριφορά που αν οφείλετε στο γεγονός ότι έχετε νεύρα, γιατί το έχετε ξανακάνει, να διατάζετε εκλεγμένο βουλευτή να περάσει έξω και να απευθύνεστε με αυτόν τον ιταμό τρόπο στον πρόεδρο της Βουλής και να κουνάτε το δάχτυλο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν είναι τα νεύρα σας ή αν είναι στοιχεία του χαρακτήρα σας. Να συμπεριφέρεστε ως κακομαθημένο κολεγιόπεδο που νομίζετε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι τσιφλίκι που σας κληρονόμησε ο πατέρας σας. Δεν είναι όμως. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Μπορεί στη ζωή σας κάποια πράγματα να τα βρήκατε εύκολα, αλλά αυτή η ίση και η έπαρση είναι επικίνδυνη για ανθρώπους που διεκδικούν εξουσία και αλίμονο αν πάρουν μεγαλύτερη εξουσία ποτέ από αυτή που νομίζουν ότι έχουν.